Πώς είναι ο Αρχιεπισκόπος, πώς είναι η κατάσταση της υγείας του, έχει επιδεινωθεί, κύριε Κάσιε? Κοιτάξτε, η κατάσταση της υγείας του είναι βεβαρημένη. Είναι γνωστό ότι πάσχει από καρκίνο του παχαίως εντέρου. Είναι μια κατάσταση ο μακαριότατος επικοινωνεί με το περιβάλλον του και ασκεί τα καθημερινά του καθήκοντα. Μάλιστα. Δεν έχει επιδεινωθεί δηλαδή όπως φημολογείται τις τελευταίες ώρες? Είναι βεβαρημένη η κατάσταση. Το επιδεινώνεται, η έννοια του επιδεινώνομαι, επειδή περνάμε διάφορες φάσεις. Mm-hmm. Κάποτε είμαστε καλά, κάποτε δεν είμαστε καλά. Εμείς αντιμετωπίζουμε την καθημερινότητα και τα προβλήματα όπως παρουσιάζονται. Μάλιστα. Ναι. Κύριε Μεταλό, τις τελευταίες ώρες δηλαδή τι έχει παρουσιάσει ο μακαριότατος και ελέγχθηκε? Κοιτάξτε, ότι υπάρχει μια μικρή επιδείνωση. Το τι παρουσιάζεται ιατρικά σε μια πορεία κάποιου ασθενούς ο οποίος έχει κάποιο βεβαρημένο πρόβλημα υγείας ή κάποιο χρόνιο πρόβλημα υγείας, αντιλαμβάνεστε, είναι διάφορα τα προβλήματα που παρουσιάζονται, ιατρικά προβλήματα. Οπότε εμείς θα πρέπει να βρισκόμαστε εν εγρηγόρση, ούτως ώστε να αντιμετωπίζουμε το κάθε πρόβλημα το οποίο παρουσιάζεται. Με καταλάβατε, οπότε μέχρι αυτή τη στιγμή η όλη κατάσταση είναι αντιμετωπίσιμη. Ναι. Το πώς θα εξελιχθεί το μέλλον, αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας το πω ή να κάνω οποιαδήποτε πρόβλεψη. Και ούτε θέλουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κάζε, να ευχηθούμε καλή δύναμη στο μέλλον. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Προχωράμε. Λοιπόν, πάμε κυρίες και κύριοι τώρα να δούμε μια υπόθεση που συνέβη και από χθες και συνεχίζεται.